Ενώ οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους συνεχίζουν να σκοτώνουν αθώους, ο μεγάλος μουφτής της Αιγύπτου, Σεϊκ Σαούκι Αλάμ, καλεί την Ευρώπη να οδηγήσει τους τρομοκράτες ενώπιον της δικαιοσύνης. Στις Βρυξέλλες, ο μεγάλος μουφτής απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου του Euronews, Charles Salameh. Μίλησε ακόμη για τους Ευρωπαίους που ταξιδεύουν για να πολεμήσουν στη Συρία και το Ιράκ. Εξοχότατε Σεϊκ Σαούκι Αλάμ, μεγάλε μουφτή της Αιγύπτου, σας καλωσορίζουμε στο Euronews. Στις μέρες μας, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο όνομα της θρησκείας. Πιστεύετε ότι οι οργανώσεις που σκορπίζουν τον τρόμο στις αραβικές χώρες έχουν το δικαίωμα να ενεργούν κάτω από τη σημαία του Ισλαμισμού? Σε καμία περίπτωση. Η τρομοκρατία δεν έχει και δεν πρέπει να έχει σχέση με τη θρησκεία. Όποιος παρατηρεί προσεκτικά τις πράξεις αυτών των ομάδων θα διαπιστώσει πως δεν έχουν καμία σχέση με την Ισλαμική θρησκεία. Το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ χρησιμοποιεί τη θρησκεία ως δικαιολογία, ως άλοθη. Αυτές οι οργανώσεις διαστρεβλώνουν τα ιερά κείμενα του Ισλάμ και τα προσαρμόζουν στις δικές τους ιδέες και επιδιώξεις. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις αποτρόπαιες πράξεις τους. Όμως πρόκειται για προπαγάνδα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπερδεύουν τους τρομοκράτες με τους πιστούς μουσουλμάνους. Ξέρω πως αυτό συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης. Είναι όμως λάθος και δεν βοηθάει στην κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. Έχουμε ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης να μην χρησιμοποιούν το όνομα Ισλαμικό κράτος, διότι αποτελεί δυσφήμιση για τη θρησκεία μας. Η οργάνωση πρέπει να αναφέρεται ως παρακλάδι της Αλ-Καΐντα. Οπότε για εσάς αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του Ισλάμ, όμως τελικά εκμεταλλεύονται τη θρησκεία? Οι οργανώσεις αυτές δεν ενεργούν στο όνομα του Ισλάμ. Το Ισλάμ σέβεται τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και τη δομή της κάθε κοινωνίας. Οι καταστροφές, οι σφαγές και οι διώξεις πληθυσμών δεν έχουν σχέση με το Ισλάμ. Καταδικάζουμε όλες αυτές τις πράξεις που διαπράχθησαν στο όνομά του. Δεν αντλούν νομιμοποίηση από τη θρησκεία μας και σε καμία περίπτωση δεν τις εγκρίνουμε. Εξοχότατε, ας επιστρέψουμε σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Αναφέρομαι στην τρομοκρατία. Θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη και να πολεμήσουν στο πλευρό των τρομοκρατών σε Συρία και Ιράκ? Έχουμε γνώση όλων των εκθέσεων που αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολλοί Ευρωπαίοι που θέλουν να πολεμήσουν στο Ιράκ και τη Συρία. Πιστεύουν, νομίζουν πως έτσι συμμετέχουν στη τζιχάδ. Όμως οι βάρβαρες πράξεις αυτών των ακραίων οργανώσεων δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική έννοια της τζιχάδ. Δεν έχουν καμία σχέση με τις επιστημονικές μελέτες γύρω από τη Σαρία. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ελπίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν όσα συμβαίνουν. Πρέπει άμεσα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να περιοριστεί το κύμα νέων Ευρωπαίων μαχητών. Εμείς έχουμε απόλυτη συνείδηση αυτού του προβλήματος. Η τρομοκρατία δεν αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή ή μια συγκεκριμένη χώρα. Η τρομοκρατία είναι ιός που εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα. Τι πιστεύετε πως μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Μπορεί στα αλήθεια να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή? Οι Ευρωπαίοι πρέπει να στραφούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που μελετούν τον Ισλαμικό κόσμο. Πρέπει να γνωρίσουν ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ Αλ-Σαρίφ στο Κάιρο. Μόνο αν μελετήσει κανείς την ιστορία μας θα μπορέσει να κατανοήσει την Ισλαμική θρησκεία, τις αρχές και τα πιστεύω μας. Πιστεύω πως μόνο έτσι οι Ευρωπαίοι θα κατανοήσουν ποιοι πραγματικά είμαστε και ποια είναι η ταυτότητα του Ισλάμ. Οι εντυπώσεις και τα βιαστικά συμπεράσματα δεν βοηθούν και δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε στερεότυπα. Οπότε πιστεύετε ότι η εγκυρότητα του Ιδρύματος Αλ-Αζάρ θα βοηθήσει την προσπάθεια των ημάμιδων στην Ευρώπη? Εμείς θέλουμε να αφυπνίσουμε την Ευρώπη, να τραβήξουμε την προσοχή εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις. Είναι στο χέρι της Ευρώπης να αξιολογήσει τις περιστάσεις. Πάντως, ανησυχούμε ιδιαίτερα. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.
Εξοχότατε, πώς μπορούμε να περιορίσουμε εκείνους που στρατολογούν νέους Ευρωπαίους και τους οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια? Το θεσμικό μας όργανο στην Αίγυπτο και το Πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ λαμβάνουν μέτρα για να εντοπίσουν δυνάμεις που κινούνται σε αυτόν τον δρόμο. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Οι στρατολόγοι διεισδύουν σε μέσα ενημέρωση, σχολεία και γειτονιές. Έχουν χρήματα και καλές διασυνδέσεις. Ξέρουν να κρύβονται και να προφυλάσσονται. Δουλειά μας είναι να εξαρθρώσουμε αυτούς τους πυρήνες και να προστατεύσουμε τους νέους. Πιστεύετε ότι οι νέοι επιλέγουν αυτό το δρόμο για θρησκευτικούς ή πολιτικούς λόγους? Μια σειρά από παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την επιλογή. Η άγνοια είναι ο ένας λόγος. Βεβαίως, πολλοί οδηγούνται εκεί λόγω της φτώχειας. Υπάρχει ακόμη η επιθυμία να ενταχθούν σε ένα πολιτικό κίνημα με υψηλούς στόχους. Νιώθουν την ανάγκη να ανήκουν κάπου. Οπότε αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις απευθύνονται σε νέους ανθρώπους. Αποτελούν το ιδανικό ακροατήριο. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που πολεμούν για θρησκευτικούς λόγους. Όμως πρόκειται για μπερδεμένα παιδιά που δεν έχουν κατανοήσει, δεν έχουν καταλάβει το πραγματικό νόημα του Ισλάμ. Πρόκειται για παραπλανημένους ανθρώπους. Οπότε το όλο ζήτημα είναι περίπλοκο. Είναι πολλοί οι παράγοντες που οδηγούν ένα νέο να φύγει από την Ευρώπη για να πολεμήσει στο Ιράκ ή στη Συρία. Ποιο είναι το μήνυμα που τους στέλνετε? Καταδικάζουμε όλες τις τρομοκρατικές πράξεις που διεπράχθησαν στο όνομα του Ισλάμ. Δεν αναγνωρίζουμε και δεν επιβραβεύουμε τέτοιες πρακτικές. Οι πράξεις αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα και τις αρχές της Ισλαμικής θρησκείας. Και όπως είπα στην αρχή της συνέντευξης, οποιοδήποτε ενεργούν με στόχο τη δολοφονία ανθρώπων και την καταστροφή ενός πολιτισμού διαστρεβλώνουν την πραγματική έννοια του Ισλάμ. Εξοχότατε Σεϊ Ξαού Καλάμ, μεγάλε μουφτή της Αιγύπτου, σας ευχαριστώ πολύ.